Συλλαλητήριο στην Αθήνα την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου πραγματοποιούν αγρότε τη Αγιάλεια, οι οποίοι διεκδικούν την άμεση απόσυρση των πλεονασμάτων σταφίδα, τα οποία ανέρχονται σήμερα σε περίπου 5.000 τόνου, με παράλληλη στήριξη των σταφιδοπαραγωγών. Τη δραματική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί του τελευταίου μήνε, καθώ η κυβέρνηση διαφωνεί με την απόσυρση του φετινού αποθέματο που δεν διατέθηκε στι διεθνεί αγορέ λόγω πανδημία, παρουσίασαν χθε σε σύσκεψη συνέντευξη τύπου ο πρόεδρο και ο διευθυντή τη Πανεγέλια Ένωση Μεταξύ άλλων, οι εκπρόσωποι τη υποστήριξαν ότι τα στοιχεία που ζήτησε το Υπουργείο τα έχουν στείλει και τεκμηριώνουν απόλυτα το αίτημα τη απόσυρση των αποθεμάτων ω προϊόν τη πανδημία. Όπω πρόσθεσαν μάλιστα, ο ίδιο Υπουργό το δήλωσε επίσημα μετά από τη συνάντησή του στι 16 Ιουλίου. Κι όμω, τότε όχι μόνο δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, αλλά η παραγωγή διαπιστώνουν αδιαφορία εκ μέρου του Υπουργού. Ως εκ τούτου, οι αγρότες εκτιμούν ότι οι αγωνιστικές τους δράσεις είναι μονόδρομος. Το παρόν στη σύσκεψη έδωσαν οι κυβερνητικοί βουλευτέ Άγγελο Τσιγκρή και Άσονα Φωτήλα, καθώ και εκπρόσωποι του Υφυπουργού Εξωτερικών Ανδρέα Κατσανιώτη και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Σίε Αναγνωστοπούλου και Κώστα Μάρκου, οι οποίοι άκουσαν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει. Στι τοποθετήσει του, οι βουλευτέ αλλά και εκπρόσωποι των βουλευτών στο σύνολό του εξέφρασαν την αμέριστη στήριξή του στα αιτήματα των σταφιδοπαραγωγών. Ο κ. Φωτήλα, μάλιστα, τόνισε πω εκτό από την ερώτηση που έχει υποβάλει ο συνάδελφό του Άγγελο Τσιγκρή, κατατέθηκε και επίκαιρη ερώτηση από τον Περικλή Μαντά προ το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων σχετική με το θέμα. Μετά από συζήτηση, υπήρξε δέσμευση εκ μέρου των κυβερνητικών βουλευτών να γίνει μια ίστατη προσπάθεια ω την Παρασκευή, μήπω τελικά υπάρξει από το Υπουργείο κάποια εξέλιξη θετική στην κατεύθυνση που ζητούν οι συνεταιριστικέ οργανώσει τη Πελοπονίσου που προετοιμάζουν το μεγάλο συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο.